Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβινο, όπου σήμερα για την 20η αγωνιστική της Evolution League. Περιστέρη Τρελέμπορκ αντιμετωπίζει τους Αλεπουδιάριδες. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με την Περιστέρη Τρελέμπορκ από την μια να έχει τρεις νίκες και 16 ήττες συνολικά, βρίσκεται στην 10η θέση. Είναι ένα τεπουδιάριο με 4 νίκες και 15 ήττες. Στην 10η θέση της βαθμολογίας, δύο ομάδες αδιάφορες, οι οποίες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο τώρα στην σεζόν. Ωστόσο, πάντα στόχο σε κάθε μέχρι είναι νίκη και για τις δύο ομάδες. Θα ανοίξει τώρα το σκουτ ο Παύλου. Γρήγορα θα έρθει το 2-0 για τους σημερινούς γηπεδούχους. Αλεπουδιάριδες τώρα στην πρώτη επίθεσή τους. Θα έρθει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι και δύσκολο επίσης από τον Παυλάκο για το 2-2. Παύλο αφήνει στον Δρακόπουλο καλάθι για τα χέρια του Τσίντζα, αλλά κατέληξε σε εκείνα του Τύρου. Λεπεντούρης πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Αντιβοχάτσι Αντωνιάδης και αφήνει στον Παυλάκο. Στέγγελ αυτός εκτελεί για δύο πατούς σε γραμμή, θα το βάλει όμως για το 2-4. Κύριο Λεβεντούρης πάσα πέρασε για τον Τσίντζα. Φύγει έξω. Σκάστη πάσα για τον Δρακόπουλο. Ναι, αυτός με το δεξί χέρι θα σκοράρει. 4 όλα. Παυλάκος. Χατζη Αντωνιάδης το παίρνει από την κορυφή, δεν είναι καλό το σουτ. Κατεβάζει ο Τύρος. Λεβεντούρης παίζει με τον Παύλου, θα περάσει αυτός προς τα μέσα, σκοράρει για το 6-4. Παυλάκος. Σκάστη πάσα, πέρασε αυτός έξω για τον Φρατζολά, ο Αϊβατόγλου δεν μπορούσε να σκοράρει. Για ποιον είναι, για τους Αλεπουδιάριδες, καθώς παραδέχεται και ο ίδιος ο Τσίντζας ότι έβαλε και ένας στην μπάλα. Κάκι όμως πάει σε την επαναφορά, δεν μπορέσε να πάρει ο Καλής. Κατοχίες περνάει γρήγορα γρήγορα στα χέρια της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Δρακόπουλος. Πόδι, ανανεώνεται στο ρολόι. Επαναφορά ο Δρακόπουλος. Κάνει την κίνηση ο Λεβεντούρης, αυτός θα πάρει στα δεξιά. Τύρος θέλει να πλησιάσει, σηκώνεται από το πλάι, δεν του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Θα φαρίσει και το rebound ο Χατζη Αντωνιάδης. Βλάκος, θα τολάει στη γωνία. Περνάει, φτάνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Αϊβατόγλου μαζεύει το εξαιρετικό rebound. Θα πάρει και πάλι στο πλάι, θα εκτελέσει για δύο, αστοχή. Αστοχή είναι για την Περιστέρη Τρελέμπορκ. Γυρίζει ο Παύλου. Φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, τα κάνει όλα μόνος του, αλλά κυλάει μπάλα και καταλήγει εκτός τελικά. Με φαουλ την φάση ο Τσίντζας, το κάνει επάνω στον Καλή. Παραμένει έτσι το 6-4. Καλής. Πάει από τα δεξιά. Φρατζολάς. Θα περάσει ο Χατζη Αντωνιάδης. Ο πίεση θα πάρει το σουτ, Παύλου μαζεύει. Τον πιέζει ο Ευατόβλου, κρατάει όμως. Με τον Λεβεντούρη. Λεβεντούρης αφήνει στον Τύρο.
Λίγο αυτό το γύρο τις επιλογές. Έχει 7 δευτερόλεπτα τώρα. Θα γυρίσει με τα αριστερό χέρι. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κρατζολάς. Μια ψηλή πάσα. Πάσε ο Ευατόγλου να βρει κατευθείαν τον Κάλλη, αλλά εκείνος δεν βρισκόταν εκεί που κατέληξε η μπαλά. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. 6-4 βρίσκεται το σκορ. Κακόπουλος ψάχνει έξω κάποια επιλογή, έχει τον Παύλου. Κρατάει, παίρνει και το screen από τον Τύρο. Εκτελέσει για 3, αστοχή. Μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων, των φιλοξενούμενων, με συγχωρείτε. Πρέπει να έχει ακόμη εισπέκτης στους περιστέρι τρέλε, που είναι το παραδέχεται ο Τύρος. Αυτός είναι βγάλει εκτός. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Παλάσκι στο μάτς για την περιστέρι Τρελέμπουργκ, ενώ από την άλλη έχουμε τον Χατζη Δημήτριου τώρα στο παρκέ, μια πρώτη φορά σήμερα. Χατζη Αντωνιάδης, φινίς τον Κάλλη. Ο Κόπλος θα κόψει την πάσα, παραμένουν όμως με την παλά στα χέρια οι Αλεπουδιάριδες. Τώρα θα γίνει τελικά το φάουλο από τον Βαγενά. Φαουλ νούμερο 2 αυτό για τους γηπεδούχους. Κάνει ένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Αλεπουδιάριδων. Καλής, Παυλάκος στα δεξιά. Και πάλι μπαλά είναι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Χατζη Δημητρίου εκτελεί για 3, δεν το βάζει. Λακόπουλος. Λεβεντούρης. Ο Βαγενάς από τα αριστερά, ωραία κίνηση. Θα φτάσει μέχρι το τέλος, δεν μπορεί να σκοράρει. Χατζη Αντωνιάδης για να μαζέψει. Ο Παυλάκος τώρα πατάει γκαζί. Φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, τα κάνει όλα μόνος του. Για το 6-6. Βαγενάς οργανώνει αυτή την επίθεση για τους γηπεδούχους. Να πλησιάσει ο Τύρος, αφήνει στον Λεβεντούρη. Σηκώνεται αυτός από κοντά, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Για το 8-6. Παυλάκος. Χατζη Αντωνιάδης πάει προς τα μέσα, επιχειρεί έναν ανάποδο lay-up. Έχει κερδίσει το φάουλ, έχει κάνει ο Τύρος. Τώρα για τις δύο βολές ο ψηλός των Αλεπουδιάριδων. Βάζει την πρώτη με το 8-7. Χάνει την δεύτερη. Έχει ο Παλάσκας για να μαζέψει. Φίνει στον Λεβεντούρη. Ο Βαγενάς. Λεβεντούρης. Για 3 πόντους από τον Παλάσκα, δεν θα το βάλει. Αλλά καταλήγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το 8-7 να παραμένει. Με 3-54 να απομένουν ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Περιμένει κάποια βοήθεια ο Κάλλης. Ήρθε και ο Ευατόγλου και πήρε. Του δίνει και πάλι για να κατεβάσει εκείνος. Παυλάκος στα δεξιά, σηκώνεται για 3. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη μαζί στο Παλάσκας. Δρακόπουλος πιέζεται τον Ευατόγλου, θέλει να τον αποφύγει. Θα του φύγει πάλι από τα χέρια. Χατζη Αντωνιάδης είναι στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει την φάση, όχι καλά. Ευατόγλου ακολούθησε, μπερδεύτηκαν και οι δυο τους. Αλλά τελικά ο Χατζη Αντωνιάδης θα σκοράρει. Για το 8-9. Προβάδισμα λοιπόν για τους Αλεπουδιάριδες. Φέρνει και πάλι μπροστά έπειτα από τα πρώτα λεπτά του μάτς. Καλά, φύγε φάουλ εδώ του Τύρου, μετράει κανονικά. 19 λοιπόν. Και έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους, με τον Σταυρόπουλο να παίρνει τώρα στο παρκέ. Παίρνει τη θέση του Δρακόπουλου. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή του ο Τύρος, θα τη χάσει.
Ο Τζιοντονιάδης κατεβάζει, αφήνει τώρα στον Κάλλη. Κάλλης. Παπλάκος, πάει από τα δεξιά, αφήνει έξω. Θα σηκωθεί από την κορυφή ο Κάλλης, δεν παίρνει το τρίποντο. Μαζεύουν οι γηπεδούχοι. Σταυρόπουλος. Παλάσκας βλέπει τις επιλογές του. Φύνει στον, στον τύρο, με συγχωρείτε. Τύρο σηκώνεται για δύο. Και το βάζει μαζί ο Κάλλης. Κάλλης κατεχάζει, αποφεύγει και την πίεση του Λεβεντούρη. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, δεν μπορεί να σκοράρει. Εκτυχήσουν εκεί η μπάλα. Και τελικά ο Σταυρόπουλος θα πρέπει να πετάξει εκτός. Ενώ ο Φροτζόλας επιστρέφει στο μάτσι για τους Αλεπουδιάρδες. Μια τρία παραφορά με τον Παυλάκο να παίρνει. Παυλάκος φύγει έξω. Σούτα από την κορυφή για τρεις πόντους. Δεν θα το βάλουν όμως οι Αλεπουδιάρδες, οι οποίοι παράμενουν στους 9 πόντους. 2 και 10 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Τύρος. Μαγενά, στάσιμος εκεί, ψάχνει πάσα, την βρήκε. Λεβεντούρης θα γυρίσει. Ωραία, θα βρει χώρο για τον εαυτό του. Για το 12-9. Στο συν 3 πλέον. Η Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Κάτσε Δημητρίου. Κάνει για την κίνηση κόλλο του Φρατζολάς, αυτό θα πάει μπαλά. Κρατάει τα 8 δευτερόλεπτα. Φιλοξενούμενη ομάδα, σηκώνεται ο Κάλλης, δεν μπορεί να βρει στόχο. Αντιαντωνιάδη στην δεύτερη ευκαιρία και υπάρχει φαουλ. Δώσει κάνει. Ο Παλάσκας, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ευκαιρία τώρα να ξεχωρίσει την ομάδα του από τους 9 πόντους ο ψηλός. Θα χάσει την πρώτη βολή. Μαγιανάς. Πέρασε η πάσα εξαιρετική για τον Μαγιανά. 14-10. Τρεις πόντους, αστοχό, τον Παυλάκο. Και έχουμε σφύριγμα. Με τους γηπεδούχους τώρα να έχουν την κατοχή. Ο Βαγιανάς πάει εκεί για να επαναφέρει, 57,2. Ακόμα για το φινάλι του 10 λεπτού. Λεβεντούρης. Υπάρχει φαουλ τον Χατζη Αντωνιάδη. Παναφέρει ο Λεβεντούρης. Φρατζολάς λίγο έλειψε να κλέψει. Θα σταθεί από την κορυφή ο Σταυρόπουλος. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάλλης αφήνει στο πλάι, Παυλάκος που δίνει ξανά. Θα σηκωθεί για δύο, το χάσει. Σταυρόπουλος. Μπάλα από τα πόδια, Χατζη Αντωνιάδη κατέληξε εκτός. 28,4, 24 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Λεβεντούρης. Πάσα πίσω από την πλάτη, σηκώνεται για δύο, τύρος δεν το βάζει ούτε αυτός. 13 δευτερόλεπτα τώρα για την μία επίθεση των Αλεπουδιάριδων. Αντιδημητρίου αφήνει στον Φρατζολά, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 3. Φρατζολάς θα πάει προς τα μέσα, πιεζόμενος, θα βρει ένα καλό σουτ. Σουτ πίσω από το κέντρο και στην ρίφτη του γηπέδου η μπάλα και τελειώνει έτσι. Το πρώτο δεκάλεπτο από το σκορ στο 14-10. Thank you.
δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 14-10 βρίσκεται το σκορ. Ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντο κάτω στα χέρια του σημερινού γηπέδου του Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Τσίτζας τώρα θα κάνει νωρίς να δει στο πρώτο ομαδικό φάουλ στην δεύτερη περίοδο για τους γηπεδούχους. Θα στείλει έτσι και τον Παυλάκο στην γραμμή. Είναι άστοχος αυτός στην πρώτη βολή του. Βάζει την δεύτερη. 14-11. Δρακόπουλος. Στην έξω στον Παλάσκα παίρνει και πάλι ο Δρακόπουλος. Στην Τζας. Θα γυρίσει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, πήρε την προσπάθεια, δεν έβαλε το καλάθι, παραμένει το 14-11. Κατεβάζει ο Χατζιαντωνιάδης. Φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά, η πάση του όμως είναι κακή. Δεν βρίσκονταν κάποιος παίκτης εκεί, καθώς είχε ξεκινήσει την πορεία του προς την ρακέτα ο Χατζηδημητρίου. Σερακόπουλος. Αυτός τον Λεβετζούρη. Πλησίασε κοντά, άφησε την μπάλα στον αέρα. Κερδίζει και πάλι ο ίδιος. Για τρεις πόντους, ας το πω όμως, από τον Δρακόπουλο, καταλήγει η έρβολη προσπάθειά του. Το 14-11 παραμένει. Πρατζόλας κατεβάζει για τους αλεπουδιάριδες. Έχουν ακόμα μια ευκαιρία να πλησιάσουν. Αντιλαντωνιάδης αφήνει έξω, Παυλάκος. Δημητρίου, πάει πάνω του Δρακόπουλου, στον πλήν τον δρόμο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα θα πάρει την εκτέλεση του Δημητρίου, δεν θα βάλει στο καλάθι. Θα βάζει και με τον εαυτό του. Δρακόπουλος πάει μέχρι την άλλη πλευρά, καλάθι και φάουλ. 16-11. Και έχουμε και αλλαγή τώρα με τον Λεβεντούρη να κάθεται στον πάγκο. Στην τελευταία επιστρέφει ο Τύρος. Ετοιμάζεται για τη συμπληρωματική βολή του. Σε το μεταξύ ο Δρακόπουλος. Μέσα. 17-11. Στο συν 6 Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Παυλάκος Χατζηδημητρίου. Είναι άστοχος, Φαρτζολάς ακολούθησε την φάση. Μαζί το επιθετικό rebound, έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα οι αλεπουδιάριδες. Παίρνει ο Παυλάκος στα 6, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά, δεν θα το βάλει. Γνωρίζει ο Ευατόγλου, νέο επιθετικό rebound και καλά, τελικά επέμειναν οι αλεπουδιάριδες. Μαζί θα ανανέωσαν και επιθέσεις. Και ο Ευατόγλου θα κάνει το 17-13. Τύρος, σκαστή πάση για τον Τζίντζα. Πέσει με πλάτη, γυρίζεται όμως και κόβεται από τον Χατζιαντωνιάδη. Χατζηδημητρίου. Παυλάκος με το δεξί. Θα μπει, θα μπει μέσα η μπάλα. 17-15. Σε απόσταση 2 πόντων τώρα. Οι αλεπουδιάριδες. Με αυτή την προσπάθεια του Παυλάκου. Πήρε ο Παλάσκας. Τέλεσε για 3. Το βάλε. 20-15. Παυλάκος. Αντιαντωνιάδης. Το πλάι θα εκτελέσει ο Φρατζολάς. Συνότερα ο Χατζιαντωνιάδης. Και πάλι η άμυνα της Περιστέρι Τρέλεμπορκ αδυνάτησε να καθαρίσει το rebound. Βρέθηκε και ο Χατζιαντωνιάδης στην δεύτερη ευκαιρία. Έχει τώρα δικαίωμα για 2 βολές. Λεβεντούρης πέρασε τώρα στην θέση του Τζίντζα. Στη γραμμή τώρα ο ψήλος των αλεπουδιάριδων. Χάνει την πρώτη. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή.
θα την βάλει αυτή για το 20-16. Λεβεντούρης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Καστύπασα βρήκε τον τύρο, σηκώθηκε αυτός, πέντε για το καλάθι. Έτσι κερδίσει όμως το φάουλ. Στο μάτς επιστρέφει ο Φιάλης για τους αλεπουδιάριδες. Ενώ ο τύρος ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Χάνει την πρώτη. Ετοιμάζεται για την δεύτερη, τώρα θα τη χάσει και αυτή. Καλής. Πάσα στη γωνία, Φρατζολάς θα το πάρει το σουτ, κοντό όμως. Ραχόπουλος τρέχει, Αιβατόπουλος θα οφείσει και να τον δυσκολέψει. Θα καταφέρει να κρατήσει όμως. Σταματάει τρίπλα τώρα, ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Λεβεντούρη. Προσπίσει από τον Παλάσκα. Δύσκολη προσπάθεια, τον τύρο. Υπάρχουν όμως βόλες και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Έτσι είπε εδώ που μας μπορείτε φιλοξενούμενους πανωρίτερα. Είναι το φύγιο περιστέρι το Λίμπορ. Έξω πρώτη βόλη από τον τύρο. Και πάλι θα πετάξει μια βολή στα σκουπίδια. Παραμένει το σκορ στο 20-16. Καλή και ωραία φέρνει με τον πάγκο το Space Carry Teleport, καθώς πάνω κάποιες διαμαρτύρες από την πλευρά του Τσίντζα. Γίνονται κάποιες παρατηρήσεις, τώρα ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή του ο τύρος. Θα τη χάσει και αυτή. Βατζολάς. Από τα αριστερά. Έχει κερδίσει φάουλ από τον Βαγιανά. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους γηπεδούχους. 2-3 τώρα τα ομαδικά. Έξω για τον Κάλλη. Στη γωνία ο Φρατζολάς θα εκτελέσει για τρεις. Καταφέρει το καλάθι. Βαγιανάς. Δέχεται το φάουλ από τον Φρατζολά. Παναφέρουν οι γηπεδούχοι. Κατεβάζει ο Δρακόπουλος. Ο Χατζηδημητρίου τον περνάει. Παλά στον Λεβεντούρη από κοντά θα το χάσει. Δρακόπουλος θα χάσει εκεί σε πρώτο χρόνο. Δεύτερη ευκαιρία με Βαγιανά και κερδίζει τελικά το φάουλ στον Χατζηδημητρίου. Στη γραμμή ο Βαγιανάς, ενώ έχουμε και αλλαγή για τους αλεπουδιάριδες. Ο Παπλάκος επιστρέφει στο μάτς, παίρνει τη θέση του Χατζηδημητρίου. Βαγιανάς τώρα στη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Ετοιμάζει τώρα σιγά σιγά για την δεύτερη. Χάνει για τη δεύτερη. Έχουμε επανάληψη της βολής όμως. Θα τη χάσει αυτή, συστημένη παλά μου στα χέρια του. Θα πάρει το δίποντο στη συνέχεια, ούτε καλά φτάνει τους πόντους. Κατεβάζει ο Παυλάκος. Συγκρούστηκε και με τους αντιπάλους του παίχτης στον Αλεπουδιάκο, τον έκλειψε ο Βαγιανάς. 2 εναντίον 3 μπροστά, πλέγει να ρίξει τα χέρια.
Λεβεντούρης αφήνει στον τύρο. Δρακόπουλος πήρε στα αριστερά, έκοψε ο Λεβεντούρης, δεν μπορούσε να τον τροφοδοτήσει. Κατεβάζει τώρα ο Χατζηαντωνιάδης. Μπαλά στο πλάι, στο έδαφος του δύο παίκτες. Συνεχίζεται κανονικά η δράση. Σουτ για δύο πόντους στο άστοχο. Μάχη εκεί για το rebound, Ευατόγλου τελικά θα το πάρει. Φρατζολάς από κοντά πετάει την μπάλα στον αέρα, ήβρε στο παρκέ. Πέφτουνε κορνιά εκεί στην ραγκέτα της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, 4-44 ακόμα για το φινάλι του πρώτου χρόνου. Να παίρνει το 20-16 παιχνίδι, βρίσκεται τώρα το σκορ στους δια 3 πόντους άστοχο από τον Παυλάκο. Μαζί με την Πεδούση Παυλού φύγει στον τύρο. Έχουμε σειρά στον Μαγενά. Τύρος πάσα στη γωνία, Δρακόπουλος. Πολύ ωραία βρήκε τον τύρο, εξαιρετικό καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη δημιουργία από την πλευρά του Δρακόπουλου. Υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια στον τύρο, 22-16 πλέον. Και έχουμε και μια βολή για τον παίχτη της Περιστέρη Τρελεμπουργκ. Σε εκτελεί και τη συμπληρωματική βολή, την οποία θα βάλει για το 23-16. Ο Βλέγκος περνάει, πετάει την μπάλα η οποία θα καταλήξει εδώ στα λάθη, ενώ έχει κερδίσει το φάουλ για το 23-18. Σειρά τώρα να εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων. Σταυρόπουλος εδώ μετά ξεπερνάει και πάλι στο μάτς για την Περιστέρη Τρελεμπουργκ. Αστοχή στην βολή, Αιβατόγλου μαζεύει. Στη συνέχεια έχουμε και φάουλ πάνω στον Κάλλη. Συμπληρωμένα ομαδικά και από τις δύο πλευρές, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Καλής. Ανοίγει την δεύτερη, 0-2. Μαγενάς. Δρακόπουλος χωρείται. Λεβεντούρης τώρα είδε τον Σταυρόπουλο, του πέρασε εξαιρετικά την πάσα και αυτό θα τελειώσει την πάση με επιτυχία για το 25-18. Αρκετά δημιουργική οι Πεδούχοι στις τελευταίες φάσεις. Βρίσκουν συνεργασίες. Κάνουν σε καλάθια και ανεβάζουν τώρα την διαφορά στο συν 7. Καλή στην γωνία, θέλει να πλησιάσει. Παίνει στον Χατζη Αντωνιάδη για να πάρει το τρίποντο εκείνος. Το χάνει, μαζεύει ο Λεβεντούρης. Κατεβάζει ο ίδιος. Στον Σταυρόπουλο ήταν καλή πάσα, έχασαν τελικά οι Γηπεδούχοι. Ο Βλάκος πάει στην άλλη πλευρά, σηκώνεται από κοντά, δεν θα μπει το καλάθι. Μακρινή πάσα με στόχο τον Δρακόπουλο, 2-1-2-1. Θέλει να περάσει την πάσα, ο Χατζηαντωνιάδης το επιτρέπει. Αλλά η κατοχή παραμένει στο χέρι της Περιστέρη Τρελεμπουργκ. Χατζη Δημητρίου και πάλι στο μάτς. Ενώ Τζίντζας και Παλάσκας επιστρέφουν από την πλευρά των Γηπεδούχων. Σταυρόπουλος παίζει με τον Τσίντζα. Θα γυρίσει αυτός, έβαλε περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Η μπάλα είναι στην Περιστέρη Τρελεμπουργκ, όπως λέει ο ρέφερι. Να δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση. Η κατοχή είναι για τους Αλεπουδιάριδες. Στην γωνία ο Κάλλης τον βρίσκει και πάλι
Θα σηκωθεί αυτός από κοντά, δεν κάνει άλλο τελείωμα. Κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Θα φέρω μπροστά η Περιστέρη Τρελούρ με 25-18. Θα σε κοντά, δεν μπορούσε να εκτελέσει ο Δρακόπουλος. Ανάποδο εκεί. Ανάποδη προσπάθεια από τον Τσίντζα. Καλής. Κερδίζει το φάουλ τον Δρακόπουλο. Είναι βολές, καθώς όπως σας είπα και νωρίτερα. Έχουν από 5 φάουλ οι δύο ομάδες. Στοχή στην πρώτη, 25-19. Κάνει την δεύτερη. Κερδίζει όμως και πάλι οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε και φάουλ στην συνέχεια της φάσης. Έχει γίνει στον Αϊβατόγλου, όχι στον Καλή. Αυτός θα πάρει θέση στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, την οποία θα βάλει 25-20. Δρακόπουλος κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Σταυρόπουλος θα σηκωθεί για 3, δίνει αρκετό ύψος, θα βρει όμως στόχο. Θα λίγη έρβολη προσπάθειά του. Και ο Φρατζολέας επιστρέφει στο μάτς. Παίρνει την θέση του Καλή. Αναλαμβάνει κιόλας να κατεβάσει. 1.40 πριν ολοκληρώσει το πρώτο επίχρονο. Βατόγλου, παίρνει έξω. Παυλάκος τον Φρατζολά. Πάλι Παυλάκος. Περάσει, ευστοχή. Για το 25-23 παίρνει σε απόσταση κοντινή και πάλι τους Αλεπουδιάριδες. Στο μείον 2 τώρα. Φιλοξενούμενοι. Σπύρος Δρακόπουλος έχει βάλει πλάτη τον αντιπαλό του, γυρίζει με τη βοήθεια του, απλώς θα σκοράρει, έχει κερδίσει το φάουλ. 27-23. Ακόμα ένα καλά σκεφάουλ για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Δρακόπουλος αυτή τη φορά εκτελεστής. Θα γίνει και η αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Επιστρέφει στο μάτσο Καλής. Ο Χατζηδημητρίου θα πέρασε εκτός. Στο συμβόλαιο Δρακόπουλος, 28-23. Καλής, Παυλάκος. Κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα από 2, δεν θα μπορέσει να βρει κάτι καλό. Παίρνει στην άλλη πλευρά ο Δρακόπουλος, τον κυνηγούν 3 παίχτες, σηκώθηκε ο Ιβατόγλου, τον έκοψε. Βασικά τον περιόρισε εκεί και τον έκοψε. Πάλι αυτή τη γωνία. Πέρασε ο Παυλάκος, καστήπασε για τον Φρατζολά. Περνάει αυτός άλλη προς τα μέσα. Έχει κερδίσει το φαουλ τον Τύρο. Βάζει την δεύτερη, 28-24. Αποκλήση ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. Κρατάει ο Παλάσκας στα 17. Παίρνει ο Δρακόπουλος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο.
Μπάλα στον τύρο, σηκινέ αυτός από τα αριστερά, έχει 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλάσκας αναγκαστεί να εκτελέσει από αρκετά μακριά, θα το βάλει όμως. 31-24 και με αυτό το μακρινό εύστοχο σου του Παλάσκα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 31-24 υπέρ της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, πήγαμε στο τρίτο δεκάλεπτο το οποίο έρχεται να μετράει αντίστροφα. 31-24 το σκορ υπέρ της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Έχει τα ενία στην αναμέτρηση. Παυλάκος τώρα θα μαζέψει μετά την αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Θα φτάσει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ευατόλου να βολευτεί τη φάση και με το φόλου θα κάνει το 31-26. Ο Βεντούρης αφήνει στον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος από τον Τύρο, που θα το κοντά θα κάνει το 33-26. Χατζη Αντωνιάδης αφήνει στο πλάι, Χατζη Δημητρίου εκτέλει 33-29. Παγιανάς Λεβεντούρης παίζει με τον Τύρο. Αφήνει χέρι με χέρι στον Δρακόπουλο. Συνεργάζονται και πάλι άψογα οι δυο τους. Πολύ όμορφη φάση. Συνεργασία θα φέρει το 35-29 και κρατάει στο συν 6 την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Ρατσολάς αφήνει στον Παυλακό. Στη γωνία ο Χατζηδημητρίου θα το επιχειρήσει και αυτό το τρίποντα. Αυτή τη φορά όμως είναι κακό το σούτ. Και θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Ρατσολά επάνω στον Τύρο. Με το πρώτο ματικό για τους Αλεπιδιάριδες. Βαγενάς Λεβεντούρης κάνει βήματα πίσω, βγαίνει στην περιφέρεια. Τυροτήρος από τα αριστερά πάει προς τα μέσα. Δυτική συμβάλα και θα τελικά οι φιλοξενούμενοι. Παυλάκος έχει στην άλλη πλευρά, αφήνει στον Χατζηδημητρίου, δεν είναι ύψος αυτός, η Αϊβατόπουλου ψηλότερα από όλους, βασικά ήταν και ο μόνος που το ήξε. Θα πάρει τώρα την παλιά στα χέρια του, φτάνει κοντά υπό την πίεση του τύρου, δεν μπορεί να τον νικήσει, Φρατζολάς μαζεύει και πάλι. Μια επίθεση για τους Αλεπουδιάριδες. Αϊβατόπουλου. Παυλάκος προσποιείται, εκτελεί για δύο, δεν το βάζει. Παλεύει και πάλι ο Βατόγλου με τον Λεβεντούρη αυτή τη φορά. Βγαίνει νικητής ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Δρακόπουλος. Παίρνει και πάλι από τον Παύλου. Δρακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Λάκος κόβεται με φάουλ. Φάουλ του Τύρου, που είναι και το πρώτο για τους γηπεδούχους. Στην επαναφορά ο Παυλάκος για να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν περάσει η φάση του Φρατζολά. Φρακόπουλος Τύρος δει και τον Λεβεντούρη. Την μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Βαγενά. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Λεβεντούρη στα δεξιά. Έχει 5 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Θα ξεκινήσει την προσπάθειά του. Όχι φάουλ από τον Χατζη Αντωνιάδη. Κάλης ρίχνεται και πάλι στο μάτς από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Δημητρίου ψάχνει επιλογές.
Παυλάκος. Είναι στην γωνία. Πάει στην κορυφή. Καυτή πάσα για τον Αϊβατόγλου, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Παναφέρει τώρα ο Παύλου για να συνεχίσει το παιχνίδι. 35-39, 29 με συγχωρείτε. Το σκορ, πολύ δυνατή η πάσα. Δεν μπορούσε να την υποδεχτεί ο Λεβεντούρης. Παυλάκος, 6-15 ακόμα για το τέλος και της τρίτης περίοδου. Προσπαθούν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι Λεβεντούριδες, οι οποίοι συνεχίζουν να κυνηγούν. Ο Χατζηδημήτριος θα μειώσει. 35-32. Παύλου να σηκωθεί. Κάποιος πρέπει να τον βρήκε και στο χέρι. Θα πάει στην γραμμή για 2 βολές τώρα ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Είναι αυτόχος στην πρώτη για το 36-32. Σηκώνεται και για την δεύτερη. 37-32. Στο μάτς και πάλι ο Παλάσκας. Στο συν 5 η Περιστέρη Τρέλεμπορκ, η οποία συνεχίζει να έχει το τιμόνι στα χέρια της. Καλής. Παυλάκος θα σε εκτελέσει από την κορυφή. Αντιαντωνιάδης μαζεύει το rebound. Θα έχει προηγηθεί και φάουλ από τον Τύρο. Μπερδεύτηκε ο Κάλης και πήγε στην άμυνα. Τώρα έρθε και πήρε και από την επαναφορά. Παίρνει τα βήματα, φτάνει μέχρι μέσα η Βατούλη. Πηγαίνει και στο φρύο, δεν μπορεί όμως να εκτελέσει. Δεν ρισκάρει τη μάχη με πάσα ο Βαγιανάς. Συνεχίζει ο ίδιος, κρατάει. Φτύνει έξω, ο Τύρος θα σηκωθεί για 3 μέσα. 40-32. Στο συν 8 πλέον οι γηπεδούχοι. Λάκος, Καλής με συγχωρείτε. Κάνει βηματάκι πίσω, θα αποφασίσει να εκτελέσει. Μαζεύει ο Χατζηαντωνιάδης, ακόμα ένα θετικό rebound ψηλός των φιλοξενούμενων. Έχει κάνει καλή δουλειά σε αυτό το τομέα, ενώ έχουμε μπροστήσει στην συνέχεια. Και έχουμε και διακοπή για time out των Αλεπουδιάριδων. Συνέχεια στην δράση. Τα Λεβεντούριδες να κάνουν time out νωρίτερα, καθώς βλέπουν πως επιθετικά δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά, ενώ τώρα υπάρχει foul πάνω στον Χατζηαντωνιάδη. Ο Τσίντζας το έχει κάνει, τα λέει και με τους ρέφερι. Όπως και να έχει γίνει το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Από 3 έχουν τώρα οι 2 ομάδες. Κατεβάζει ο Βατούγλου. Περί 5-0 έχουν πετύχει τις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι. Έχουν κολλήσει στους 32 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση. Παγίδα τώρα στον Παρακόπουλο. Μετά έξι αντίπαλα στα πόδια του αντιπάλου του. Και έτσι η κατοχή είναι για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Έτοιμος να επαναφέρει ο Δρακόπουλος, αφήνει στον Τσίντζα
Βαγενάς. Για σένα πάρει θέση μπροστά από τον Χατζιαντωνιάδη. Επιλέγει τον Λεβεντούρη ο Βαγενάς. 4 δευτερόλεπτα, 3. Θα πρέπει να πάρει την εκτέλεση ο Λεβεντούρης. Ανάποδο λέει απ' εκεί από τον Τσίντζα στη λήξη του χρόνου. Δεν μπορεί να σημαδεύει σωστά. Λάκος. Άτσι Δημητρίου. Όχι, κρατάει. Τώρα πήρε ο Χατζιαντωνιάδης στην γωνία. Η εκτέλεση για 3. Έτσι το πόσο κάλλι. 40-35. Μπορεί η περιφέρεια τέλεια που να έρθει τα 9, ωστόσο η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη. Μόλις 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Λεβεντούρης. Φαινεί στον Βαγενά. Τη φλίπασε για τον Δρακόπουλο. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Χατζιαντωνιάδης. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι Αλεπουδιάρδες. Παυλάκος σηκώνεται, το βάζει. 40-37. Μαζεύει λίγο την απόσταση ο Παυλάκος. Και αναγκάζει και σε time out τους γηπεδούχους. Στους 3 πόντους πλησιάσαν και πάλι οι Αλεπουδιάρδες. 40-37. Δείχνει τώρα αυτό την οσπίνα, καρδιά και 40. Πριν τελειώσει και το τρίτο 10 λεπτό. Σπύρος από κοντά παλεύει, θα πάρει ο ίδιος κανά. Ρίξε σε λάθος τον Χατζιαντωνιάδης. Και τελικά δεν απέφυγε το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ αυτό για τους φιλοξενούμενους. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Και στην πρώτη 41-37. Το εκμάζεται σιγά σιγά και για την δεύτερη προσπάθεια. Θα την βάλει και αυτή. 42-37. Ο Παυλάκος πήρε την θέση του Χατζιαντωνιάδη και συνεχίζει το μάτς με τον Κάλλη να κατεβάζει. Πήρε ο Παυλάκος. Αυτή πάσα για τον Αϊβατόγλου, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Βαγενάς. Κύρος Σταυρόπουλος με τον Κάλλη μπροστά του. Κάνε την κίνηση ο Βαγενάς. Με δίνει από δέξεις πάσας. Πιέστηκε, σηκώθηκε τελικά. Θα βγει άμυνα από τους Αλεπουδιάριδες. Έχει χώρο μπροστά του ο Παυλάκος για να φτάσει μέχρι το τέλος. Να ολοκληρώσει την φάση με επιτυχία. Για το 42-39. Ο Παυλάκος ένας από τους πιο δραστηρίους παίκτες των φιλοξενούμενων. Ο Φρατζουλάς δείχνει να έχει χτυπήσει, γι' αυτό και πέρασε εκτός τώρα. Γι' αυτό και διακοπεί το παιχνίδι. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι αφού το ρεφερί δώσει την μπάλα στον Βαγενά. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. Τον Βαγενά να κατεβάζει. Πάσα. Ο Κάλλης φτάνει και μέχρι το lay-up. Μειώνει κι άλλο. 42-41. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι. 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βαγενάς. Σταυρόπουλος. Είναι δίπλα του στον Παλάσκα. Θα εκτελέσει αυτός από την κορυφή. Δεν βρήκε στόχο. Μαζί στο Αϊβατόγλου. Στην άλλη πλευρά οι Αλεπουδιάριδες έχουν ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά. Παίρνει ο Παυλάκος. Κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα.
θα εκτελέσει για τρεις για να δώσει το προβάδισμα, δεν θα τα καταφέρει. Περιστέλη Τρέντεμπουρ, παραμένει μπροστά, 47 δευτερόλεπτα ακόμα για την περίοδο. Δεν περνάει πάσα, ακόμα ένα λάθος. Χατζηδημητρίου σηκώνεται, θα εστοχίσει Ευατόγλου και κερδίζει. Καλή σημαδεύει, πέφτει πάνω το Σταυρόπουλος και του δίνει δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές. Δεν υπολόγισε σωστά εκεί στην άμυνα του ο Σταυρόπουλος. Γκρέμισε στο έδαφος τον αντιπαλό του. Και τώρα έχει ευκαιρία ο Κάλλης να βάλει μπροστά την ομάδα του. Χάνει όμως την πρώτη. Δεύτερη σοφαρίζει, 42-42. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη προβάδισμα για τους Αλεπουδιάριδες. 42-43, 29,5 ακόμα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Βαγενάς. Ποστάρι, πίνει στον τύρο από το ίδιο στον Μολόν. Αυτό θα κάνει έργο. Λυτζίδα πέφτει άτσαλα πάνω στον Αϊβατόγλου. Θα κάνει και το φάουλ. Και έτσι οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Αϊβατόγλου θα εκτελέσει δύο γολές. Και θα προσπαθεί να δώσει και όσους τώρα στους Αλεπουδιάριδες. Έξω πρώτη βολή. Παραμένει στο 42-43. Χάνει και την δεύτερη. Δεν αλλάζει το σκορ. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Βάζει ο Λεβεντούρης, τα 7. Σουτιά, 3 σουτ του Παλάσκα. Έφαγε στο προβάδισμα και πάλι στην περιφέρεια. Είχε κάνει ένα δευτερόλεπτο σουτ από το κέντρο. Λίγο έλειψε να σκοράρει ο Παυλάκος. Όμως το 42-43 είναι το τελικό. Το όχι το τελικό σκορ, με συγχωρείτε. Το σκορ έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκαλεπτό του μάτς που βρίσκει μπροστά τους Αλεπουδιάριδες με 42-43. Αϊβατόγλου αφήνει στον Κάλλη. Ο Κάλλης ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές για αυτή την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Κόπουλος, υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Κάλλης αν δεν κάνω λάθος. Αλεπουδιάριδες, αδράνησε κάπως εδώ η άμυνα, ο Τύρος βρήκε την ευκαιρία για να χτυπήσει από κοντά και να κάνει το 44-43. Παυλάκος πιέζεται, βρήκε όμως τον Φρατζολά, σηκωθεί για τρεις υποπίεση, δεν έβαλε αρκετή δύναμη. Ραχόπουλος. Ψηλή πάσα για τον Τύρο, έριξαν δύο πάνω του και τελικά υπάρχει φάουλ με τον Αντζιαντωνιάδη, δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Συνεχίζει να τα λέει με τον ρέφερι. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό για τους Αλεπουδιάριδες, αρκετά νωρίς στην τέταρτη περίοδο. Ήταν τα δύο φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Παυλάκος τώρα πήρε την θέση του Χατζιαντωνιάδη. Και ο Τύρος ετοιμάζεται για τις δύο βολές του. Μέσα πρώτη, 45-43.
παίζει και την δεύτερη. 46, 43. Καλής. Και ο Παυλάκος. Πιέζεται ασφιχτικά, βρήκε την πάσα για τον Χατζηδημητρίου. Αστοχή αυτό στο τρίποντο, μαζεύει ο Κάλης. Ναι, ευκαιρία για τους Αλεπουδιάνιδες. Και πάλι ο Χατζηδημητρίου από πιο κοντά αυτή τη φορά. Αλλά θα το χάσει και αυτό. Είναι ο Τύρος. Πίνει στον Δρακόπουλο. Ζητάει και πάλι ο Τύρος, αυτόν θα ακουμπήσει μπαλά. Έφτασε προς τα μέσα, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Μαζεύουν οι Αλεπουδιάρδες. Βαζολάς. Χάνει την μπάλα, μπερδεύεται, Αιβατόπουλου είναι εκεί για να διορθώσει. Παυλάκος, βρίσκει λίγο φόρο, κάνει προς τα πίσω. Αστοχή στο σουτ για δύο πόντους, αλλά έχουμε και τρία δευτερόλεπτα. Αναφέρει ο Λεβεντούρης. Τύρος κάνει το κόψιμο, ο Δρακόπουλος πήρε θέση μπροστά από τον Καλή. Ωραία προσποίηση, δεν είναι καλή εκτέλεση. Καλής δέχεται και το φαουλ στην συνέχεια. Πρώτο για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ, ζητάει αλλαγή ο Λεβεντούρης. Πρέπει να κουραστεί. Σηκώνει το Παλάσκας για να πάρει την θέση του. Παυλάκος. Κύριος Ματζολάς στο πλάι. Ξανά η μπάλα στα χέρια του. Κακό το σουτ, μαζεύει ο Αιβατόπουλο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, Κάλης. Θέλει να παίξει με τον Αιβατόπουλο. Κατάλαβε ο Δρακόπουλος όμως, κόπηκε στην συνέχεια. Πολύ καλή άμυνα εδώ από την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Και ο Δρακόπουλος με την πίεση του έβαλε δύσκολα στον Αιβατόπουλο. Και συνέχεια έρθει εκεί με φορά ο Τύρος και έκοψε τον αντίπαλό του για να περάσει ανέμακτα αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους. Πήρε ο Τύρος. Παύλου. Με 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φέρει για λίγο η μπάλα. Κοντά θα σκοράρει κερδίζοντας και το φαουλ. 48-43. Το συν 5 Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Βγάζει αντίδραση από το προσπέρασμα των Αλεπουδιάριδων νωρίτερα. Και έχουν το προβάδισμα τώρα με μια μικρή διαφορά, η οποία μπορεί να μεγαλώσει αν ευστοχίσει και στην πόλη του ο Τύρος. Ο Παύλου, με συγχωρείτε. Θα βάλει και την βολή για το 49-43. Παυλάκος, μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 8 λεπτά. Πέρασε και ανάμεσα στην πολυκοσμία, βρήκε τρόπο να σκοράρει. Για το 49-45. Πάμε τώρα κατεβάζει για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Οργανώνει κιόλας. Ο Τύρος πάσα κάτω από τα πόδια, τρομερή assist, απίστευτο highlight διαχειρός Τύρου, ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον συμπαίκτη του. Για το 51-45. Λάκος, παίρνει στο πλάι. Σκάει την μπάλα, εκεί πήδηξαν γύρω του αρκετά σώματα, δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι καλό. Επιμέρους 9-2 το σκορ μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Φέρασε ο Παυλάκος, θα τον αποφύγει ο Παύλου, φτάνει μέχρι το τέλος, θα κάνει όλα μόνος του. 53-45, απομακρύνουν τώρα στο σύν 8 οι γηπεδούχοι και αναγκάζουν τους Αλεπουδιάριδες να καλέσουν time out. Για την
45 το σκορ. Περιστέτρια λοιπόν έχει την αποφασισμένη στο 4ο δεκάλεπτο και καταφέρει να απομακρυνθεί τώρα στο σύν 8. Θα γίνει και το κρίσιμο τώρα από τον Βαγιανά. Ωραία πάτε αυτό στην μπάλα. Στην γωνία ο Δρακόπουλος. Παύλου έρχεται στην κορυφή, εκτελεί γιατί θα το βάλει και αυτό. Παύλου, ο πιο καθοριστικός παίχτης της Περιστέρη Τρελεμπούργου στις τελευταίες φάσεις, έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του και την οδηγεί στο 56-45. Στο συνέντεκα λοιπόν πλέον η Περιστέρη Τρελεμπούργου. Θα περάσει ο Παυλάκος, αλλά έχει γίνει κεφάλαιο τον Δρακόπουλο. Καλής. Πατζη Δημητρίου το βάζει. 56-48. Παγιανάς. Βάλει πλάτη τον Πατζη Δημητρίου. Πάσα έφτασε στον τύρο. Βήμα πίσω, εκτέλεσε για 3. Θα δώσει ο Παυλάκος. Καστήπασε για τον Εβατόγλου. Τον Εβάσα την κόβει ο Τύρος. Τύρος λίγο έλειψε να την κλέψει, γι' αυτό αντέδρασε και έτσι. Καλής. Πάσα στη γωνία. Τελείο Παυλάκος, δεν το βάζει. Μαζεύει ο Τύρος. Κατεβάζει για την αργά ο Παυλού. Λιγότερο από 4 λεπτά μας επόμενο ακόμα για τη λήξη. Ωραία κίνηση τη Λεβεντούρη. Έχουν γίνει βήματα όμως. Αναφέρει ο Παυλάκος. Καλής βλέπει την κίνηση του Παυλά, του Στρατζολά. Μπερδεύτηκε όμως η μπάλα από τα χέρια και την έδωσε στους αντιπάλους. Στο έδαφος ο Βαγιανάς. Έδωσε και την μάχη του με τον Χατζη Δημητρίου. Και τελικά το Μελάκι δείχνει αλεπουδιάριδες. Όπως λέει η ρέφερη αρχικά. Τελικά αλλάζει η απόφαση. Μπάλα είναι για την Περιστέρη Τρελέμπορ. Αναφέρει ο Βαγιανάς, αφήνει στον Λεβεντούρη. Χτύπασε για τον τύρο από κοντά, αυτό θα βρει το καλάθι μετά την άψογη συνεργασία για το 58-48. Στο συν 10 πλέον Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Θα μειώσει τώρα αυτό του Δημητρίου σε 58-51. Αργά αργά ο Παύλου. Λεβεντούρης. Τελεί για 3, θέλει να απαντήσει, δεν θα το καταφέρει. Το ριμπάουντ στα χέρια των Αλεπουδιάριδων. Και ο Παυλάκος περνάει το κέντρο. Βλέπει ο Φρατζολάς. Παυλάκος. Καλής περνάει ανάμεσα από δύο, φτάνει μέχρι μέσα. Στοχή. Φρατζολάς για 3. Δεν θα μπει. Τελευταία 2,5 λεπτά στο ρολόι. Μπαλά φτάνει στον Παύλου. Λεβεντούρης, αφήνει ξανά έξω. Παύλου κρατάει στα 4. Ξεκινήσει τώρα την πορεία του προς την ρακέτα. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Παυλάκος κάνει και στην τρίπλα, μπερδεύτηκε. Κατοχή είναι για την Περιστέρη Τρελεμπούργκ.
τώρα για time out. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι δύο πεντάδες ξανά στο μάτς για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 58-51 το σκορ στο συν 7. Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Υπάρχει ένα θεματάκι τον Παυλάκο, γι' αυτό και διακόπτουμε για ένα ακόμα time out. Συνέχεια στο μάτς με 4 παίκτες. Συνεχίζουν οι αλεβουδιάριδες, καθώς ο Παυλάκος δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος παίκτης. Με 5 συνεχίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Παγένας θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει κιόλας για το 61-51. Φρατρολάς και το φάουλ. Έχουμε εμβολιάσει τώρα για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό μας απομένει ακόμα για το φινάλε. Δρακόπουλος στοχή στο τρίποντο και αυτός. 64-52. Φρατζολάς θα πάρει για αυτός ένα σουτ. Θα το χάσει, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Περιστέρη Τρέλεμπορκ, όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στην νίκη, η οποία θα είναι η τέταρτη στην σεζόν, θα φτάσει στο 4-16. Ενώ από την άλλη, οι αλεπουδιάριδες θα πέσουν στο 4-16 κι αυτοί. Μέσα κι άλλο τρίποντο, πήραν φωτιά τώρα στο τέλος. 67-52. Στο συν 15 η Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Ρατζολάς κατεβάζει. Θα το πάρει κι αυτός από αρκετά μακριά. Δεν το βάζει και τελειώνει. Κάπως έτσι το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την νίκη με 67-52.